ότι σήμερα η μέρα ξεκίνησε καταπληκτικά. Μάλλον επειδή χθες κάτσαν αρκετή ώρα στο Los Angeles ή του Comedy Lab. Δεν είναι κανείς σήμερα εδώ, οπότε εγώ περίμενα 20 λεπτά έξω από το Comedy Lab. Είσαι τυχερός που περίμενες μόνο τόσο. Μόνο Ντροπή. Το σημερινό επεισόδιο είναι μια χορηγία του Mystery Box. Αν σου αρέσει το μυστήριο και τα μυστήρια πράγματα, πήγαινε να αγοράσεις το Mystery Box. Είναι μυστήριο γιατί γράφει mystery πάνω. Κανένας δεν γνωρίζει τι μπορεί να περιέχει μέσα. Εκτός να πας στο site mysterybox.gr, όπου θα μάθεις ακριβώς τι έχει μέσα. Συνήθως έχει μπλουζάκια, Funko Pop, φιγούρες, αφήσεις και συλλεκτικά από ταινίες, σειρές, άνιμε ή games. Πήγαινε στο mysterybox.gr για να μάθεις περισσότερα και φυσικά βρες τους σε Facebook και Instagram και στηρίζοντάς τους βοηθάς να συνεχίζουν να στηρίζουν αυτό εδώ το podcast. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Μόνο Ντροπή, εδώ που λέμε ντροπιαστικές ιστορίες σύμφωνα με δικές προτάσεις στο Instagram. Σήμερα μαζί μου τον ζητήσατε, φωνάζατε στα σχόλια. Ηλίας. Ναι, εννοείται. Ηλίας Φουντούλης. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που με κάνει. Τι ήταν αντιτρωμένο, εσύ. Γάμισε. Σούπερ ντροπιαστική ιστορία που να του κάνω ένα πατ και μου έσκεψε το χέρι μου. Παίζω VR όλη μέρα. Έχω μια εφαρμογή στο VR που είναι για να καίσεις θερμίδες και λοιπά. Οπότε σου μετράει τι καίσεις και όλα αυτά. Και έχω βάλει σε αυτό τους στόχους το 1500 θερμίδες και τέτοια. Οπότε ναι, νιώθεις αυτό το. Έχασες τώρα το πρωί 1500 θερμίδες. Όχι, μόνο 340 κάτι τέτοιο. Πώς, έχασες 340. Πήρες μια τυρόπιτα και την ξέχασες κάπου. Έχασες 340 θερμίδες. Ναι, αυτό δεν είναι, μόνο έτσι. Ωραία, ντροπιαστική ιστορία με έναν παλιό συνάδελφο σε ένα ταξιδιωτικό περιοδικό που δούλευα. Έχει πάρει ποδήλατο. Και σκάει από το σπίτι του που είναι από την Αγία Παρασκευή στο Χολαργό, δεν ξέρω καν που ήτανε, με ποδήλατο κάθε μέρα. Και είναι φουλ ενθουσιασμένος. Και όπως αράζουμε εμείς, ξέρω εγώ, 9-9,5 το βράδυ στο γραφείο, βγάζει, φοράει αυτές τις nylon φόρμες από πάνω, τις ολόσωμες. Ναι. Και τη βγάζει, κοίτα, πιάνω, όλο λίπος είναι αυτή. Ωραία. Πολύ καλά θα πάει αυτό. Δεν ξεκινήσαμε ακόμα και ήδη μια πρώτη ιστορία έχει. Πες τι είναι το Los Angeles. Το Los Angeles είναι το Comedy Club από τον Κώστα Μαλιάτση. Υπογραφή Κώστα Μαλιάτση. Να τα λέμε αυτά που λένε στα εστιατόρια. Πήγα εχθές για να δω το opening, γιατί δεν μπορούσα να το χάσω αυτό. Έρχομαι σπάνια Αθήνα. Εντάξει, όχι τόσο σπάνιο όσο θα. Όσο θα θέλαμε. Αλλά ήρθα, ήταν υπέροχη η παράσταση. Μετά είχε και ο Δημήτρης. Ντροπιαστικές ιστορίες νούμερο 3. Μα τι γίνεται με αυτήν την καρέκλα. Είχε χαλάσει, ρε. Είχε χαλάσει. Και γι' αυτό πήγα να φύγω σαν τον Τάκη Τσουκαλά πίσω. Σαν τον Γιώργο Παπαδάκη. Το Los Angeles είναι το Comedy Club του Κώστα Μαλιάτση, όπου στην Αθήνα όσοι γουστάρετε κομμωδία μπορείτε να βλέπετε από Τετάρτη μέχρι Κυριακή παραστάσεις. Ο Ηλίας έχει παράσταση τις Παρασκευές του Οκτώβρη. Μαζί με Άγγελο Σπηλιόπουλο, Πάρη και Αριστοτέλη Ρίγα και Πάρη Ρούπο και άλλους που θα είναι μόνο λογοπαίγνια. Ναι. Λογοπαίγνια, Fright Night. Λογοπαίγνια, Fight Night το αλλάξατε, ωραία. Το αλλάξαμε γιατί βγήκα στην αφίσα έτσι, ναι, και δεν τέριαζε το ρο. Ωραία. Γιατί τρομακτικός δεν ήμουν έτσι, οπότε είπανε μήπως τέλεια. Fight, κάτι. Ναι, Fight Night. Ο Κώστας έχει τις Τετάρτες. Το Σάββατο υπάρχει Comedy Club. Τις Κυριακές είναι ο Κοψιάλης με τον Αλέξανδρο Μαλιάτση. Γενικά Άγγελος Πυλιόπουλος και ο Άγγελος Πυλιόπουλος. Με το φιλέτο της αγοράς. Τις Πέμπτες, ωραία. Ξέχασα τον Άγγελο, το πιο σημαντικό λοιπόν. Και έγινε λίγο τζέρτζελο, γιατί ήταν ο Σπήλιος ο Φλόρος εκεί πέρα. Και καλά, μόνο τζέρτζελα. Μόνο τζέρτζελα έκανε. Και είχαμε τον, από ό,τι καταλαβαίνω, τον Άσκαρη να χορεύει μακαρένα. Μάλλον, I guess. Δεν ξέρω, εγώ έφυγα νωρίς γιατί είμαι λίγο από αυτούς. Γίνανε διάφορα χορευτικά για τα οποία δεν χρειάζεται να μιλήσουμε. Δεν χρειάζεται. Ήταν ποτέ whatever happens in Los Angeles, stays in Los Angeles. Αυτό. Για να στείλετε δικές σας προτάσεις για ιστορίες που λέμε εδώ πέρα, θα είναι κάπου στην οθόνη το Instagram του Κουτούμπι και φυσικά και το Instagram του Ηλία. Αλλά μεταξύ μας όλοι έχετε κάνει follow την Ηλία. Οπότε δεν χρειάζεται οι περισσότεροι που τον ζητήσατε να ξανακάνετε follow. Δεν ξέρω αν γίνεται double follow. Να κάνουν νέο λογαριασμό και να σε ξανακάνουν follow. Double δεν γίνεται. Δεν γίνεται double impact όμως είναι μια φοβερή ταινία με τον Ζαν Κλοντ Βαντάμ, 1988, που ήταν αυτός και ο δίδυμος αδελφός του. Τέλειο. Ο ένας ήταν το καλό παιδί και ο άλλος ο κακός. Απλά ήταν οι ίδιοι με χέτι ο ένας. Ναι. Φοβερή ταινία. Μιλώντας γι' αυτό, είδες τον Ταραντίνο εντωμεταξύ τώρα το τελευταίο. Ναι. Με τη σκηνή με τον Μπρους Λι. Ναι. Έχει ξεσηκώσει φοβερές αντιδράσεις. Έχει. Έμαθα. Τα έχει γαμίσει τη μάνα όλα, τέλος πάντων. Ωραία. Πάμε να δούμε προτάσεις. Ναι. Ωραία. Χέσιμο. Ναι, γενικά αυτές οι προτάσεις, αυτή η φουρνιά από προτάσεις είχε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που ζητούσαν κλανιές, χέσιμο και τουαλέτα. Δεν ξέρω ποια είναι η φάση. Δεν ξέρω. Μπορώ να λέμε μια ιστορία να τα πιάσω και τα τρία. Ναι. Έχουμε χτίσει κάποιο συγκεκριμένο κοινό που τώρα αυτή τη στιγμή κάποιοι που φτιάχνουν πιγκάλ το ψάχνουνε. Ναι. Να βγάλουν πιγκάλ του κουτιού, μπεντήσιον κτλ. Γερές κλανιές. Ναι. Το οποίο είναι... Ακούγεται ωραίο. Ωραίο είναι. Δεν σου δίνει λίγο έτσι ένα μέγεθος? Ότι είναι χειροπιαστές, είναι γερές. Δηλαδή είναι, πώς είναι τα θεμέλια μιας πολυκατοικίας. Είναι σχεδόν, όπως είπες, σαν ευχή, ας πούμε. Ναι, ναι. Όταν κάνεις, έχεις κάνει σκολικοειδίτιδα εγχείρηση? Όχι. Εγώ έκανα και ναι. Μετά τη σκολικοειδίτιδα είναι... Μετά το χειρουργείο σου εύχονται γερές κλανιές. Αλήθεια. Ναι, είναι από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να το δουν, να σιγουρέψουν ότι δουλεύει καλά το έντερο. Fun fact, ναι. Ντροπιαστική ιστορία, όχι ακριβώς για μένα, αλλά θα είναι μια ιστορία που θα σας την πω και θα συντηρήσουμε ένα legacy χιλιάδων χρόνων που πάει στην Ελλάδα. Τέλεια. 2005, ναι. Ήμουνα 25 χρονών, εντάξει. Ωραία. Σκολικοειδίτιδα δεν κάνεις σε τέτοια ηλικία, κάνεις όταν είσαι μικρός. Okay. Αν το περάσεις στο σχολείο αυτό, δεν χρειάζεται να κάνεις, εκτός αν είναι κάτι τέτοιο. Δεν με έχει ενοχλήσει ποτέ τίποτα. Ναι. Δουλεύω στον Α, στις εικόνες, στην εκπομπή. Μπαίνω, βγαίνω στο κανάλι και μπαίνω στο ασανσέρ με τον κύριο Μητσοτάκη. Το μεγάλο. Το συγχωρεμένο. Τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ναι. Φασάρα. Μπαίνω στο ασανσέρ. Είχε έρθει καλεσμένος για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων. Μπαίνω στο ασανσέρ, βγαίνω, αυτό, χαιρετάω, φεύγω. Κάθομαι στο μοντάζ και νιώθω μια ενόχληση. Τέλεια. Και την άλλη μέρα, το βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ, στροφογυρίζω, λέω κάτι θα έγινε, αυτά. Την άλλη μέρα χειρουργείο σκολικοειδίτιδα. Αλήθεια. Ναι, έτσι απλά. Δεις καμιά φορά πώς συντηρούνται αυτά τα legacy. Ναι, ναι. Μια φορά μπήκε στο ασανσέρ. Μιλήσατε? Μια φορά τον είδα από κοντά, όχι. Ήσασταν οι δυο σας μόνο ή υπήρχε και υπόλοιπο κόσμο? Οι δυο σας. Είχε κανένα δυο άλλους ακόμα. Ναι. Α, οκ, εντάξει. Γιατί θα ήταν πολύ περίεργο. Φαντάστε λίγο, εσείς οι δύο δίπλα-δίπλα και να κοιτιέστε και να είναι αυτό το. Είναι και πανύψηλος. Είναι, αλήθεια. Ήτανε πολύ ψηλός. Αλήθεια. Δεν του φαινόταν γενικά. Όχι, ήταν ψηλός. Επίσης, επειδή έχω δει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη από κοντά, που είχε έρθει στην έκθεση Θεσσαλονίκης και We Shake Hands και όλα τα ωραία, γιατί τον έβαλα να παίξει VR. Έχω ζήσει αυτή την εμπειρία. Α, ωραία. Έχω βάλει τον πρωθυπουργό της χώρας να παίξει VR. Ωραία, μπράβο. Είμαι τόσο πορωμένος με το VR, δηλαδή έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Και είναι πάρα πολύ ψηλός. Μισό κεφάλι πιο πάνω από μένα. Είναι, πάρα πολύ... είναι αυτό, επιβεβαιώνεται ας πούμε το κομμάτι. Ωραία. Είναι γιος ενός ψηλού ανθρώπου. Και τώρα θα κάνουμε το στερεοτυπικό ότι αφού είπαμε το όνομα της οικογένειας, ναι. Γράφουν όλα σωστά. Είναι... το τσεκάρουμε. Είναι ναι, ισχύει. Γέρες κλανιές, ωραία. Θα στο πω όσο πιο απλά γίνεται. Ναι. Έχω ρίξει μια πάρα πολύ κακή, σατανική. Mm-hmm. Τύπου από αυτές που θέλεις εξορκισμό μετά. Ωραία, καλά λοιπόν, θα πάει αυτό. Είμαι ένα ταξίδι στη Μογκολία. Ναι. Νομίζω μπορεί να το είχα πει κάποια στιγμή σε ένα cooking έτσι λίγο στα γρήγορα συζητώντας με τον Μαλιάτσι για το θέμα. Ναι. Στη Μογκολία με έπιασε μια. Είχαμε μείνει πολύ καιρό, ήταν την εποχή των εικόνων της ταξιδιωτικής εκπομπής. Έχουμε μείνει πολύ καιρό και κάποια στιγμή παθαίνω κάτι πολύ σοβαρό. Παθαίνω τύπου διάρρεια χωρίς αύριο. Okay. Γιατί είναι εκεί παράξενα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά δεν τρώω. Έχω σταματήσει να τρώω γιατί τρώω και πηγαίνω κατευθείαν. Okay. Οπότε είμαι διαλυμένο το σύστημα. Το περνάω αυτό 4-5 μέρες και πάνω που έχει αρχίσει και στρώνει ρε παιδί μου το σύστημα και φτιάχνω. Ναι. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο της επιστροφής. Με αεροφλότ. Μογγολία, Ρωσία, Ρωσία, Ελλάδα. Okay. Με το που αρχίζει και στρώνει το έντερο, το καταλαβαίνεις από κάτι σατανικές κλανιές. Έχω ρίξει εγώ μια-δύο στην αίθουσα αναμονής και καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Okay. Οπότε μπαίνουμε στο αεροπλάνο και είμαι. Καθόμαστε σε μια 30 θέσεων και είμαι εγώ, ένα μωράκι και η μάνα του. Έχω πάρει το περιοδικό της αεροπορικής. Ναι. Και διαβάζω πάρα πολύ σοβαρός. Δίπλα είναι το παιδάκι και δίπλα η μάνα του που κοιμάται, έχει γύρει στο παράθυρο και κοιμάται. Ρωσίδα. Και μου έρχεται μία αυτές τις πολύ καυτές. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Είναι ό,τι χειρότερο να είσαι πολύ κοντά σε ανθρώπους που δεν γνωρίζεις και να πρέπει να το κάνεις γιατί πονάει το γαμίδι αν το κρατήσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι. Πρέπει. Ναι. Πρέπει. Είναι μέρος της διαδικασίας. Ήθελε να φύγει, ρε παιδί μου. Ήταν από τη φουρνιά των προηγούμενων ημερών και δεν έπρεπε να φύγει από μέσα. Το κακό, ήθελε εξορκισμό. Τη ρίχνω και λέω θα την απορροφήσει το κάθισμα. Ξέρεις πως είναι καμιά φορά που κάθεσαι κάτι πολύ μαθητικό και λες δεν θα βγει προς τα έξω. Σε ένα δευτερόλεπτο μου σκάει εμένα και είναι τόσο χάλια που νομίζω ότι θα πέσουν οι μάσκες οξυγόνου από το αεροπλάνο. Δηλαδή τύπου. Και κάθομαι έτσι, αλλά λέω μην κινήσει υποψή. Έχω μια σταγόνα υδρότη που τσουλάει εδώ πέρα. γυρίζω σελίδουλα, η μάνα του μωρού κοιμάται, το παιδάκι κάθε κάτι παίζει, η μάνα του μωρού ξυπνάει έτσι, φουλ τσαντισμένη, πιάνει το μωρό, αλλά το πιάνει έτσι, ναι, ναι, ναι. Το σηκώνει και του κατεβάζει το βρακί να δει αν χέστηκε. Και με μια απορία δεν βλέπει μέσα τίποτα. Και σε κοιτάει. Και εγώ είμαι... Τι έγινε, τι έγινε εδώ. Σελιδούλες, τίποτα δεν ξέρω, παιδιά, συγγνώμη, αυτό ήτανε. Και πρέπει να γυρίσω να κάνω και... Ναι, 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 ναι. Και το ταΐζει. Ναι, ναι, ναι. Κανονικά έπρεπε να κάνεις ένα... Ναι, ναι. Πολύ βρώμα. Τώρα εντάξει, να τα λέμε κι αυτά. Είναι, ναι. Είναι αυτές τις στιγμές που είσαι εσύ και το έντερό σου. Αλλά πραγματικά είναι νομίζω το πιο ηλίθιο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Γιατί δεν έχεις έλεγχο, ρε. Θέλεις να είσαι πολιτισμένος άνθρωπος. Είναι ναι. Κρίμα μωρέ αυτό. Γιατί γίνεται καμιά φορά και είσαι, ξέρω εγώ, μέσα στα μάξι και περιμένεις κάτι, δεν ξέρω τι. Και ανοίγει κάποιος την πόρτα και μπαίνει. Μόλις την έχεις ρίξει. Μου είχε τύχει σε βανάκι, ξέρω εγώ. Έχουν φύγει όλοι, περιμένω. Με το που βγήκα να πάνε να στήσουν τρυπόδια, τέτοια αυτά, την κερνάω. Σάπια, ανοίγει άλλο στη χειρώμενη πόρτα. Τι έγινε εδώ. Και γίνεται πάντα έτσι. Ναι, ναι. Είναι πάντα αυτό. Είναι πάντα αυτό το χαμίδι. Συναντήσεις με φανς, λέει εδώ. Κοίτα, γενικά, σε γενικές γραμμές είναι ωραίο να συναντάς τον κόσμο που βλέπει και... Ναι, εννοείται. Σε έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια και γουστάρει αυτά που κάνεις και σε βλέπει από κοντά και χαίρεται και έρχεται να πει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι αυτοί που έχουν δει τόσο πολύ που σε νιώθουν δικό τους άνθρωπο. Ναι. Και ταυτόχρονα παίρνουν και την οικειότητα που θα είχαν με ένα δικό τους άνθρωπο. Ναι. Έχουμε διάφορα θέματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχουμε εκεί που βγάζουμε φωτογραφία. Να κουμπίσει την καρά. Να κουμπίσω καράφλα. Αλήθεια. Να φιλήσω καράφλα. Να γλύψω καράφλα. Και όλα αυτά μπορεί να είναι με άδεια. Και μπορεί και να είναι χωρίς άδεια. Δηλαδή μπορεί να είναι ξυστή. Σε βλέπω, γουστάρω cooking, αυτά, να βγάλουμε φωτογραφία. Μπορώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να ακουμπάω την καράφλα. Μπορώ να του πω ναι. Ωραία. Μία στο τόσο, ρε παιδί μου, που είσαι. Λοιπόν, έλα για selfie. Και ακουμπά και την καράφλα. Και δεν καταλαβαίνω ότι. Το έχω δει αυτό. Το έχω δει. Σε ένα γλέντι γάμου που είχα πάει να φωτογραφίσω, που είναι ο γαμπρός φαλακρός, ωραία. Ναι. Και έχει πάει όλο το σόι και τον φασώνει στο κούτελο όμως. Ναι, κάτι βγάζει. Ναι, δεν ξέρω ποια είναι η φάση με αυτό, αλλά σε φάση ήταν τόσο χαρούμενοι που το κάνανε και ήταν όλοι ναι. Δηλαδή σε κάποια φάση είχε γίνει ένα gangbang στην καράφλα του και με 4-5 άτομα να φασώνουν ταυτόχρονα. Μπουκά και κραγιόν, ναι. Έχει μια γοητεία, μια λάμψη, μια καθαριότητα. Θες να έρθει να τη γλύψει. Λοιπόν, αυτό. Αναρωτιέμαι στο Jason Statham. Στην καθημερινότητα αυτού του ανθρώπου. Εντάξει, δεν θα τους αφήνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Με παίρνει τηλέφωνο και με ρωτάει συμβουλές πώς να το αποφύγω. Δεν τους αφήνει, εντάξει. Ξέρεις. Είμαι kickboxer, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τις γυριστές κλωτσιές. Πριν κάνα 2 εβδομάδες έγινε ένα άλλο παράξενο, δεν μου είχε τύχει ποτέ. Είχα κατέβει στην Πατσίων, πήγα στην τράπεζα. Βγαίνοντας από την τράπεζα, πώς το λένε, ξέρεις, έχεις αυτό το αίσθημα, βγαίνω από το τράπεζα, ότι μπορεί σε ανα πάση στιγμή έτοιμος να δεχτείς επίθεση. Ναι. Δεν ισχύει αυτό. Είναι μόνο όχι, εγώ. Να σου πω κάτι, όχι και εγώ το έχω αυτό. Όποτε έχω χρήματα πάνω μου. Πάντα αγχώνομαι ότι. Δεν είχα. Α, δεν είχε. Όχι, πήγα να τακτοποιήσω κάτι λογαριασμού. Απλά βγήκα, αλλά είμαι έξω από τράπεζα. Οπότε θεωρητικά για κάποιον μπορεί να είμαι πιθανός στόχος. Και περνάω, ρε παιδί μου, από το στενάκι της τράπεζας και με την άκρη του ματιού μου, πολύ αμυντρά, βλέπω ένα ζευγάρι που κατεβαίνει. Και κάνω 2 βήματα και ξαφνικά με πιάνει από πίσω. Ένας μπαμ. Μία τύπησα. Okay. Και ουρλιάζω. Αλλά μέχρι να καταλάβω εγώ να δω τι γίνεται, αυτή με είχε πιάσει. Ναι. Και λέω τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Νομίζαν ότι πληρώθηκα ή ότι βγήκα την τράπεζα με λεφτά. Και ξέρεις τι λέω, δεν το κάνουμε αυτό στον κόσμο. Δηλαδή δεν αγκαλιάζουμε τόσο απότομα και ειδικά όχι πισόπλατα. Και ειδικά χωρίς να πούμε πρώτα φουντούλη και μετά αγκαλιά. Να ξέρει ο άλλος τουλάχιστον ότι. Ναι, να ξέρει. Και ήταν και κοπέλα, δηλαδή. Ήταν αυτό, ήταν το. Όχι, ρε γαμό, το στείλανε τους καλούς. Για να μην μπορώ να πω όχι. Ποιος είναι ο αρχηγός σας. Και φαντάζεσαι να ήταν αυτό, ρε. Φουντούλη και να είσαι, ξέρω εγώ, από τέτοια. Από τάκ βοντό έτοιμο. Πάω! Τζούντο. Να μάθεις άλλη φορά να μ' αγαπάς πολύ. Δεν το έχω καθόλου εγώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό που βιώνετε, ειδικά εσύ ο Κώστας, ξέρω εγώ, που είστε πολύ μπροστά, ρε παιδί μου, στη σκηνή κλπ. Με τους ανθρώπους που σας προσεγγίζουν. Η Χρύσα, ας πούμε, που την είχα δει πως την προσεγγίζουν κλπ. Εντάξει, η Χρύσα είναι και αγκαλίτσα. Ναι, η Χρύσα είναι και ο Κώστας είναι πάρα πολύ κοινωνικός. Ναι, ναι. Εγώ δεν ήμουν τόσο πολύ και εξακολουθώ να μην είμαι. Και δεν το έχω συνηθίσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είμαι OK να έρθει κάποιος να μου κουβεντιάσει, ναι, αλλά στις εκδηλώσεις σωματικής επαφής και ναι, ναι. Είναι δύσκολα πάντα. Ντρέπομαι και όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε που βλέπετε. Κούκκινγκ, να δείτε, θα το βάλουμε αυτό στον κόλλο μου. Ναι, ναι. Εγώ έχω πρόβλημα τώρα, γιατί τώρα με το podcast έχω μοιραστεί κάποιες ιστορίες που δεν θα έπρεπε να ξέρουν άγνωστοι για εμένα, ρε παιδί μου. Και τώρα που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, έχω μάθει μια ιστορία για κάποιον που μικρός έκανε διακοπές στη Χαλκιδική με τη γιαγιά τη Γεωργίτσα. Δεν ξέρω καν τι θες να πεις αυτή τη στιγμή. Κανείς δεν ξέρει. Εδώ και ώρα σκέφτομαι αν πρέπει να σε εκθέσω ή όχι. Θα δούμε. Θα το κόψουμε άμα χρειαστεί. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει λοιπόν μια ιστορία που έμαθα για ένα παιδάκι που έκανε διακοπές στη Χαλκιδική. Και παρόλο που ήταν σε ηλικία που ήξερε πού τα κάνουμε όταν μας έρθουν, πήγε και τα κέρασε στον κήπο. Σου λέει κάτι όλο αυτό? Κοίτα, δεδομένου ότι έχεζα πίσω από καναπέδες μέχρι με μια μεγάλη ηλικία. Πάρα πολύ ωραία. Και το έχω μοιραστεί και σε podcast αυτό. Δεν μου φαίνεται παράξενο σαν... Και... Εγώ δεν θυμάμαι καθόλου την όλη φάση, το γενικότερα τότε, γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρός. Μπορεί να ήσουν πάρα πολύ μικρός απλά. Ναι. Και αυτό που έγινε ήταν ότι, ξέρω εγώ, πρέπει να ήσουν εσύ με τη μάνα σου και με τη γιαγιά, ναι, και έγινε αυτό, ναι, και δεν τα μαζέψανε, τα αφήσανε εκεί να περιμένουν να έρθει ο μπαμπάς για να σε μαλώσουν όλοι μαζί ότι ήταν, ας πούμε, εκεί πέρα και ήταν στον κήπο μέσα ανάμεσα στα... Αλλά ας μην το συζητήσουμε. Δηλαδή ήταν τόσο... Είναι, ξέρω εγώ, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ψεύτικη, ναι, και ταυτόχρονα θα μπορούσε να είναι αληθινή ιστορία. Γιατί δεν είναι πολύ μακριά από κάτι που έχω κάνει. Δηλαδή ο πατέρας μου έχει πει ότι με έχει πάει στις καβουρότρυπες. Γύρισα, λέει, ένα δευτερόλεπτο το κεφάλι μου, ξαναγύρισα και είχες πάρει το γιογιό, λέει, και το έχεις βάλει πάνω στο κεφάλι σου και έσταζε όλο. Ιστορίες λοιπόν από κατάληψη. Έχω στήσει κατάληψη. Η φάση είναι ότι επειδή στο όλο γυμνάσιο λύκειο είχα αυτό το πρόβλημα με την ΚΝΕ και όλη την κινητοποίηση και όλα αυτά τα πράγματα, και ξέρεις, θα παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο και όλα τα ωραία αυτά τα πράγματα. Με είχαν πάρει χαμπάρι οι τύποι στο σχολείο και εγώ ήμουν σε ένα μουσικό σχολείο που είχαμε λόγους για να παλέψουμε για κάτι, γιατί δεν είχαμε καθηγητές, δεν είχαμε βιβλία. Σε κάποια φάση ήμασταν, υποτίθεται, μουσικό σχολείο. Και το πρώτο μουσικό μάθημα που κάναμε χρονικά ήταν, ξέρω εγώ, το Φεβρουάριο. Α, τέλεια. Ήτανε χάλια, ρε παιδί μου, η κατάσταση, ναι. Οπότε είχαμε κάτι για να παλέψουμε. Αλλά με κόβουνε, ρε παιδί μου, οι συμμαθητές ότι ψήνομαι για να στήσω καταλήψεις και να μιλήσω με διευθυντή και τέτοια, γιατί αυτοί χεζόντουσαν. Γιατί είχαμε έναν διευθυντή που ήταν, λες και ήταν ο Ράμπο, ρε. Α. Φουλ ντούκι. Ναι. Νέος. Είχε. Νέος. Με κορδέλα στα μαλλιά. Σήμερα θα πάμε εκδρομή στο δάσος. Στο στρατόπεδο Λοκατζίδων. Λοιπόν, και φοβόντουσαν πάρα πολύ να μιλήσουμε με τον διευθυντή. Οπότε μου λένε, Κώστα, χάλια κατάσταση, ας πούμε, στο σχολείο. Έτσι, δηλαδή είναι χάλια, ξέρω. Και είμαι, ναι, έχετε δίκιο, παιδιά. Παλέψουμε. Ωραία, παλέψουμε εμείς. Θα γίνει. Χαμός. Ναι, θα γίνει τζέρτζελο. Οπότε με ψήνουνε και πάω στον διευθυντή. Για να του πω, κοιτάξτε να δείτε, θέλουμε να κάνουμε κατάληψη στο σχολείο για να μπορέσουμε να παλέψουμε για αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Και μου λέει ο διευθυντής, φυσιολογικά, όχι. Και γυρίζω στους συμμαθητές και λέω, όχι, τελικά άκυρο, παιδιά. Και μου λέει ο Ρεζίκλεπ, ναι, η κατάληψη δεν έχει σκοπό να πάρει άδεια. Ακριβώς. Κώστα, η κατάληψη την κάνεις και συζητάς μετά για τα πράγματα. Οπότε... μου λένε, θα στήσουμε το πώς θα μπούμε στο σχολείο το βράδυ για να το κλείσουμε. Και εγώ είμαι βαθιά άμπαλος άνθρωπος που δεν μπορώ να πηδήξω από φράχτη, ξέρεις. Πώς το λένε, δεν μπορούσα να βγω καν από την κούνια μου, ξέρω εγώ, όταν είμαι παιδάκι. Δεν είναι ότι θα μπω σε σχολείο. Αλλά για κάποιο λόγο είχαμε έναν φίλο ο οποίος έκανε παρκούρ. Και μπορούσε ωραία, ναι, πηγαίνει και... όλο και καλύτερα. Και μπορούσε να σκαρφαλώσει μέχρι το δεύτερο όροφο με, πώς το λένε, με, από συγκεκριμένα άμα είχε εσοχές και τέτοια. Με ιστούς που πετούσε. Οπότε η φάση είναι ωραία, θα το αναλάβει αυτός. Και πάμε ρε παιδί μου την επόμενη μέρα στο σχολείο και λέμε οκ, okay, τον βάζουμε ας πούμε, να μπει από... Έπρεπε να κάνει ουσιαστικά ένα. Να ανέβει λίγο σε ένα δεντράκι που ήταν πολύ κοντά στον τοίχο, και από εκεί από το δεντράκι, ξέρω εγώ, να κάνει ένα μικρό άλμα, ξέρω εγώ, και να πιαστεί από το παράθυρο και να μπει από εκεί. Δεν ήταν πολύ δύσκολο, δηλαδή και να έπεφτε, ήταν, ξέρω εγώ, πάρα πολύ. Δεν ήταν ούτε ο πρώτος όροφος. Okay. Ήταν χαμηλά το παράθυρο, δεν ήταν full πάνω. Αλλά και πάλι ήταν δύσκολο, έτσι. Το κάνει αυτό, μπαίνει μέσα στο σχολείο και λέει: ωραία. Και τώρα ο Κώστας. Δεν μπορώ να μπω μόνος μου έτσι στο σχολείο χωρίς τον άνθρωπο που υποτίθεται ότι θα αναλάβει το κομμάτι κατάληψη από εδώ και πέρα. Ναι. Οπότε εγώ, ευτυχώς αδύνατος τότε, αρκετά αδύνατος, αλλά και αρκετά αγύμναστος, μου λένε πρέπει να ανέβεις. Και εγώ λέω από το δέντρο, εγώ αυτό το πράγμα που έκανε δεν το κάνω. Για κανένα λόγο. Οπότε η φάση είναι ότι έχουν σκάσει 4 τύποι που κάνουν αυτό το σκαμνάκι, ρε παιδί μου, για να ανεβούν. Αυτό το σκαλοπατάκι, εν πάση περιπτώσει. Ανεβαίνω εγώ επάνω και με το που ανεβαίνω, για κάποιο λόγο, ένας πονάει τα χέρια του, βγάζει το χέρι του και φεύγω. Αλήθεια. Κάτω. Ναι, αλλά δεν φεύγω κάτω στο πάτωμα. Οι υπόλοιποι έχουν συνεχίσει με τα χέρια. Οπότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι έτσι πως φεύγω, επειδή ήταν 2 σκαλοπατάκια το ένα μετά το άλλο, για να έχω τα πόδια μου, έχει φύγει το ένα. Οπότε εγώ με ανοίγουν τα πόδια μου και το άλλο σκαλοπατάκι έρχεται και μου χτυπάει τα αρχίδια. Όχι. Και έμεινε σαν το Βαντάμ. Ευτυχώς όχι για πολύ. Χώνεψα, το σου δίνω λίγο. Φοβερή αποτυχία, εντάξει. Και εν τέλει αυτό που έγινε ήταν ο άλλος που λέει: α, εντάξει, παιδιά, είναι ανοιχτά από μέσα. Και δεν εννοούσε το σχολείο. Δεν σε πιάσε. Και απλά έρχεται, κάνει το φυσιολογικό, πάει από τη μέσα αυλή, σηκώνει από μέσα. Ήταν κλειδωμένα, αλλά δεν ήταν κλειδωμένα με κλειδί. Ήταν κλειδωμένα με τους σύρτες, ρε παιδί μου. Ναι. Πώς είναι οι πόρτες οι διπλές. Ναι, αυτό. Ναι. Είχαν απλά κατεβασμένα από μέσα. Δεν μπορείς να μπεις. Απλά μπορείς να ανοίξεις από μέσα. Δεν είχαν κλειδώσει για κάποιο λόγο. Δεν υπήρχε και λόγος, γιατί ήταν το εσωτερικό της αυλής. Σκαρφαλώνουν όλοι πάρα πολύ γρήγορα τα κάγκελα για να μπουν στην αυλή. Ανοίγει ο άλλος την πόρτα, μπαίνουν μέσα στο σχολείο και εγώ πρέπει μετά από αυτό που έζησα να ανεβώ και κάγκελα. Περιττό να σου πω, εγώ περίμενα 2 ώρες έξω από το σχολείο μέχρι να βρουν κάποιον τρόπο να ανοίξουν την μπροστινή πόρτα να μπω σαν άνθρωπος. Την έχεις δει την ταινία με τον Βέγκο, το Πολυτεχνείο της Χερμοσπίτης? Κάνει διάφορα επαγγέλματα. Ναι, κάτι μου λέει. Και έχει ένα που είναι διαιτητής box. Γιατί είναι και καλά ένας από το χωριό του. Ο οποίος είναι εξής πολύ αδύναμος και καχυκτικός και παίζει με έναν πολύ τέτοιο. Οπότε στην πρώτη μπουνιά που τρώει πέφτει κάτω ξερός. Ναι, ναι, το έχω δει. Και αρχίζει και μετράει, ρε παιδί μου, και μου θύμισε ότι. Ένα, σήκωρε τρίφωνα. Τι το θέλες στον boxer, κακόμοιρε. 2, τι θα πούμε στη γυναίκα σου, ρε τρίφωνα. Τι μπήκες με. Και το απόλυτο ήταν ότι ανοίγει η πόρτα, μπαίνω μέσα. Έρχεται ο διευθυντής, μπαίνει κανονικά στο σχολείο και μας λέει: δεν λειτουργεί έτσι η κατάληψη. Πρέπει να βρείτε κάποιον τρόπο να κλειδώσετε. Οπότε αυτό το πράγμα που κάναμε ήταν εντελώς άσχημο. Ήταν διάρρηξη. Απλά μπήκαμε, ανοίξαμε νωρίτερα το σχολείο. Ευχαριστούμε που αερίσατε τις αίθουσες λίγο πριν ξεκινήσει το μάθημα. Ναι. Και αυτή ήταν η αποτυχία που έχω από καταλήψεις. Δεν ξέρω, εσύ συμμετείχες ποτέ? Μπαινόβγαινα, δεν ήμουν από αυτούς που τις στείνανε, αλλά εγώ είχα μια παράξενη τέτοια ότι πήγα σε ιδιωτικό και γυμνάσιο και στην πρώτη ηλικία μου στείλανε στην Γκράβα που είναι από τα χειρότερα σχολεία της χώρας. Ένα συγκρότημα με 15 σχολεία σε ένα παλιό τσιμεντένιο κτίριο, πολλά κτίρια μαζί που έχει χρησιμοποιηθεί ως φυλακή, ως ψυχιατρίο, ως νοσοκομείο. Οπότε φαντάσου 14 σχολεία. Γενικά, τέλη, δημοτικά, όλα μαζί, χωρισμένα με κάγκελα. Είναι τύπου απαράδεκτος χώρος. Ναι. Και είχε τη φήμη, ξέρεις, ειδικά πιο παλιά, ότι ήταν χάλια οι συνθήκες και πολύ σκληρός κόσμος κτλ. Οπότε. Από ιδιωτικό σε. Από ιδιωτικό πήγα εκεί. Ναι, ήταν το τρόλ της ζωής σου, ξέρω. Ναι, δεν ξέρω, ήταν η φασάρα των γονιών μου τότε, ότι αυτή είναι η φάση. Ότι εντάξει, αρκετά τον καλομάθαμε. Πέτα τον τώρα στην πρώτη ηλικία εκεί πέρα που δεν ξέρει τι γίνεται. Έτσι χτίζεται ο σωστός ο YouTuber. Ναι. Ο influencer. Και είχε πολύ πλάκα γιατί οι γονείς μου το είχαν πάρει ζεστά ότι θέλαν να ασχοληθούν με συνελεύσεις γονέων και να πηγαίνουν και να βλέπουν τι γίνεται. Και πάνε στην πρώτη συνέλευση. Μιλούσαν και μαθητές και γονείς για τα παράπονα που είχαν για το σχολείο. Και ναι. Λέει μία μαθήτρια να μην δίνετε άδικες αποβολές. Ναι, να μην δίνετε άδικες αποβολές. Και λέει όλη και έρχεσαι, συγγνώμη, να εξηγήσω στους γονείς που δεν ξέρουν τι είναι μια άδικη αποβολή που λέει η κοπέλα. Ναι. Η κοπέλα αυτή μιλούσε στο τηλέφωνο με το αγόρι της και έχει καρτοτηλέφωνο στο διάλειμμα. Για εκείνη την εποχή μιλάμε. 1997, ξέρω εγώ. Σχηματίζεται μια ουρά από κάποιους μαθητές που θέλουν να πάρουν ένα γρήγορο τηλέφωνο σπίτι να πούνε κάτι, οτιδήποτε. Τους έχει σπάσει τα νεύρα γιατί αυτή. Ναι. Και πάει ένας και πιάνει το τηλέφωνο και στο κλείνει. Ναι. Στο επόμενο διάλειμμα σκάει ο γκόμενος της κοπέλας που μιλούσε μαζί του με ένα τσεκούρι. Και ψάχνει σε όλη την αυλή να βρει ποιος της έκλεισε το τηλέφωνο. Ένας τύπος 55 χρονών. Όταν ήμουν στην τρίτη λυκείου, με πιάνει ένα σούπερ κόμπο που ήταν οι μεγάλες καταλήψεις με τη γενιά εκεί το 97-98 με το κάτσε καλά Γεράσιμε και τα τέτοια. Και καπάκι κυλιόμενες απεργίες εκπαιδευτικών που είχαν κρατήσει πάρα πολλούς μήνες. Και με λίγα λόγια, εμείς κάναμε κατάληψη αρχές Νοέμβρη και ξαναμπήκα για μάθημα. Τη χρονιά των Πανελληνίων μου ήταν αυτό. Ναι, τέλεια. Τρίτη λυκείου ξαναμπήκα για μάθημα το Μάρτιο. Και με το που μπήκαμε στην αυλή, πρώτη μέρα αρχίσαμε να λέμε πενταήμερη. Και το μόνο που κάνανε ήταν ότι αντί για πενταήμερη μας πήγανε τριήμερη. Okay. Και καλά γλιτώσαμε. Μετά από 8 μήνες χαμένων μαθημάτων. Αυτό είναι γιατί κάποιος έστειλε για Πανελλήνιες. Ορίστε μια ιστορία για Πανελλήνιες. Έτσι δουλεύει η φάση. Πώς πήγε αυτή η χρονιά για σένα στις Πανελλήνιες? Όπως ξέρουμε όλοι, σπούδασα στη Σκωτία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πανελλήνιες, ό,τι καλύτερο στην Ελλάδα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Από τους πολύ σημαντικούς θεσμούς. Ναι, για μένα είναι Πανελλήνιες στρατός. Δύο από τις εμπειρίες που ειδικά οι άντρες, ρε παιδί μου, ζουνε και δεν παίρνουν χαμπάρι τίποτα. Πανελλήνιες στρατός, Comedy Lab. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Είπαμε απ' όλα. Είπαμε κλανιές, τσεκούρια, καταλήψεις, ράμπο. Πανελλήνιες. Τσεκούρια. Με ξεπερνάει όχι το γεγονός ότι πήγε με τσεκούρι ο τύπος, αλλά ότι it was a thing να είσαι στο καρτοτηλέφωνο και να σου τη πάει αυτός που θέλει να. Ότι κάνανε ουρά στο καρτοτηλέφωνο. Ναι, ήταν μια εποχή χωρίς κινητά. Για μένα, ας πούμε, το καρτοτηλέφωνο ήταν, ξέρεις, υπήρχε κόσμος όταν ήμουν μικρός στο καρτοτηλέφωνο 2001-2002. Αλλά ήταν χαλαρά. Δηλαδή δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου ότι στο καρτοτηλέφωνο παίζει ουρά. Μα ήσουν αυλή σχολείου σε διάλειμμα. Δεν χρειαζόταν καν να είσαι κάτω και να μιλάς στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι. Και σχηματιζόταν και ουρά ότι είχαν όλοι να πάρουν από λίγο να κάνουν κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη φορά που εμφανίστηκες σε αυτό το podcast ήταν, νομίζω, στις Χρύσας. Κάτι πήγες και είπες, κάτι εμφανίστηκες. Ναι, περνούσα να πάω κάπου. Αυτό. Και από τότε έχει γίνει χαμός. Ήταν αυτό το κάμεο που. Εντάξει, θα γινόταν αναγκαστικά. Για να στείλετε τις δικές σας ιστορίες, όπως είπαμε, του Κουτούμπι στο Instagram θα βρείτε στην οθόνη, όπως και το Instagram του Ηλία του Φουντούλη. Ανεβάζεις στο πόδι. Στο πόδι έχω πολύ καιρό να ανεβάσω, αλλά ξεκίνησα να μοντάρω. Αυτό είναι το φοβερό νέο. Τέλεια. Οπότε πηγαίνετε και στο Instagram του Ηλία του Φουντούλη, στο YouTube του Ηλία του Φουντούλη. Οπότε μέχρι να βγουν τα επεισόδια, αν υπάρχουν ακόμα ως χώρες ή η Φιλανδία, η Εστονία και οι Βρυξέλλες ως πόλη, θα υπάρχουν κάποια καλά επεισόδια. Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να πατήσετε τα like και αυτά. Πατήστε σας άρεσε, δεν σας άρεσε, πατήστε. Subscribe και τέτοια, αυτά τα ωραία που λένε. Και φυσικά, για όσους όντως σας αρέσει αυτή η εκπομπή και θέλετε να σας έρχεται ειδοποίηση, υπάρχει ένα καμπανάκι το οποίο πλέον λειτουργεί στο YouTube, το έχω ξαναπεί. Οπότε πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχεται κάθε Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Θα το λέω συνέχεια μέχρι να σταματήσετε να με ρωτάτε. Το επόμενο Μόνο Ντροπή. Γεια σας, τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. 8η φορά. Δεν παλιώνει ποτέ.